την πόρτα της εξόδου από το βρεφονηπιακό σταθμό της Αγίας Πελαγίας έδειξαν πρωί-πρωί σε παιδιά 2 περίπου ετών οι υπεύθυνες του σταθμού με αιτιολογία ότι δεν έχουν πληρωθεί τα δίδακτρα. Το πρωτοφανές περιστατικό έχει προκαλέσει οργή, με τους γονείς να μιλούν για απαράδεκτη συμπεριφορά εις βάρος μωρών παιδιών, την ώρα που η πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Μαλεβιζίου ξεκαθαρίζει ότι δεν ελήφθη ποτέ τέτοια απόφαση, αφήνοντας να εννοηθεί πως η απόφαση να απομακρυνθούν τα παιδιά βαρύνει τον ίδιο τον παιδικό σταθμό και τη διεύθυνσή του. Πήγε η γυναίκα με το παιδί στο σχολείο και το διώξανε. Πράγματα απαράδεκτα. Από εκεί που έδινα 60 ευρώ, αποφασίσανε να θέλουν 180 ευρώ το μήνα. Από πλευράς μου και η διοίκηση δεν έχει πάρει τέτοια απόφαση. Δεν είμαι ενήμερη. Αν το προσωπικό έχει πάρει μονομερώς κάποια τέτοια απόφαση ή έκανε κάποια τέτοια δήλωση, από πλευράς μου θέλω να δηλώσω ότι θα επιληφθώ άμεσα του ζητήματος. Όπως είπε στην Κρήτη TV ο κ. Αριδάκης, τα χρήματα που του ζήτησαν λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ήταν 720 ευρώ. 180 ευρώ για κάθε μήνα από το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε η χρονιά, για το οποίο δεν είχαν καμία ενημέρωση όταν αποφάσισαν να γράψουν τα παιδιά τους. Γνωρίζοντας οι ίδιοι ότι τα τροφεία στον παιδικό σταθμό είναι 60 ευρώ το μήνα και υπολογίζοντας πως ένα βρεφικό το ποσό θα είναι μεγαλύτερο, περίμεναν επί τρεις και πλέον μήνες να τους ανακοινώσουν ότι τελικά το ποσό αυτό δεν θα ήταν απλά μεγαλύτερο, αλλά τριπλάσιο από αυτό του παιδικού σταθμού, ποσό που επειδή δεν τακτοποίησαν, σήμερα κλήθηκαν να πάρουν πίσω στα σπίτια τους τα παιδιά τους. Δεν με είχαν ενημερώσει, υπάρχουν και αντίγραφα ότι είμαι άνεργος και την απόφαση αυτή την πήρανε πριν τα Χριστούγεννα. Δεν ήξερα εγώ τίποτα. Και δεν είναι λογικό να παίρνουν τέτοια απόφαση στα μέσα κάτω της χρονιάς. Ας την πέρανε από την αρχή, το Σεπτέμβριο, να μου πούνε ότι κύριε, το ποσό θα αλλάξει. Θα φέρετε το παιδί στο σχολείο ή δεν θα το φέρετε. 720 ευρώ για 4 μήνες λένε. Να τα δώσετε, ότι τα χρωστάτε αυτά. Ναι, έτσι λένε τώρα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι να πω. Όχι όμως από 60 ευρώ μου ζητάνε 120 ευρώ επιπλέον. Ποια νουλίβονται αυτά τα χρήματα. Και είναι λογικό να διώχνουν τα παιδιά έτσι από το σχολείο. Η αύξηση των τροφείων, όπως δήλωσε η πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Μαλεβιζίου, ήταν απόφαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ενώ από τον Οκτώβριο που ανέλαβαν καθήκοντα στον οργανισμό, όπως τόνισε, και κυρίως μετά την έλευση του νέου έτους, που επιτρέπει ένα διαφορετικό σχεδιασμό με βάση το νέο προϋπολογισμό του Δήμου, επιχειρείται να γίνει αναπροσαρμογή του κόστους των τροφείων. Φυσικά και τα παιδιά θα επιστρέψουν κανονικά στους βρεφικούς σταθμούς. Εξάλλου, ξαναλέω, δεν τους διώξαμε και ποτέ. Τώρα, όσον αφορά τα δίδακτρα, θέλω να δηλώσω ότι ανέλαβα τον Οκτώβρη, βασιζόμενη λοιπόν σε απόφαση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η οποία είχε πάρθει τον Ιούλιο, συνεχίσαμε να τηρούμε τα δίδακτρα, σεβόμενη τέλος πάντων την απόφαση αυτή και βασιζόμενη ότι υπήρχε ένας ήδη υπάρχον προϋπολογισμός. Τώρα με την αλλαγή του έτους θα προχωρήσουμε σε αναμορφώσεις. Η κυρία Ζερβού, διευκρινίζοντας ότι η κυρίαρχη πρόθεσή της είναι να στηριχθούν οι οικογένειες με μικρά παιδιά, ξεκαθάρισε ότι θα μπορέσουν να εξεταστούν και αιτήσεις που έχουν γίνει για μείωση των τροφείων σε περιπτώσεις οικογενειών που πληρούν κοινωνικά κριτήρια, κάτι που δεν ισχύει όπως υποστήριξε τα προηγούμενα χρόνια και δείχνει, όπως τόνισε, την ευαισθησία με την οποία επιχειρούν ως νέο δημοτικό σχήμα να διαχειριστούν την καθημερινότητα.